αντίπει να μου λέει ότι μας κάνει να σας κάψουμε εσάς να φύγετε. Με βαριοπούλες, τσεκούρια και λωστούς, 20 νεαροί επιτίθενται κατά των κεντρικών γραφείων της Χρυσής Αυγής επί της Μεσογείων. Οι κουκουλοφόροι, κρανοφόροι χτυπούν με μανία τις τζαμαρίες της κεντρικής εισόδου. Βλέπω 15-20 άτομα νεαροί με κουκούλες και με κράνη. Ήρθαν με σίδερα αυτά τα που κλειδώνουν με τα μηχανάκια, με λωστούς, νταν, 2 λεπτά. Όπως βλέπετε, 2 νεαροί ακροβολίζονται στο πεζοδρόμιο, ενώ ο άλλος ένας προσπαθεί να απομακρύνει τα αυτοκίνητα. Άλλοι χτυπούν με τις βαριοπούλες και άλλοι ανάβουν τις φωτοβολίδες. Τα σπάσανε, άλλοι φύγαν από εδώ, άλλοι πήγαν από εκεί. Φεύγοντας, βάλαν και φωτιά. Πώς θα πάνε. Σε κάτους. Ναι, είναι χαμός έχει γίνει. Όπως βλέπετε σε αυτή την εικόνα, 4 νεαροί προσπαθούν να κρατήσουν τα ρολά ανοιχτά στο κατάστημα της Χρυσής Αυγής, το οποίο είναι στο ίδιο κτίριο. Άλλοι 2 χτυπούν με βαριά αντικείμενα για να θρηματίσουν την τζαμαρία. Πιο δίπλα στην κεντρική είσοδο, η προσπάθεια για να παραβιαστεί η θωρακισμένη πόρτα συνεχίζεται. Οι νεαροί με βαριοπούλες και τσεκούρια προσπάθησαν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο. Έσπασαν το τζάμι και πέταξαν μέσα καπνογόνα. Ταυτόχρονα, μία άλλη ομάδα νεαρών με βαριοπούλες άρχισε να χτυπά το φυλάκιο του αστυνομικού φρουρού, ο οποίος βρισκόταν μέσα. Ο αστυνομικός τρομαγμένος και η κοπέλα που ήταν καθαρίστη, δεν τους πείραξαν αυτούς. Φεύγοντας, ρίξαν μια βόμβα και φύγανε. Ο ένας από τους κρανοφόρους ρίχνει τη φωτοβολίδα πίσω από την πόρτα. Από το εσωτερικό των γραφείων απαντούν αδειάζοντας έναν πυροσβεστήρα προς τα έξω. Οι νεαροί οπισθοχωρούν οργανωμένα. Νομίζουν ότι με μολότοφ και με τρομοκρατία θα σταματήσει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν σταματάει. Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη δύναμη που αντιστέκεται στο ξεπούλημα της Ελλάδος. Είναι οι προστατευόμενοι του κυρίου Τόσκα, η εγκληματική συμμορία του ΣΥΡΙΖΑ, στην τελευταία ανάλογη επίθεση είχε συλληφθεί και ο γιος του Σκουρλέτη και δεν το είπε κανείς. Σε ανακοίνωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής αναφέρει: «Η τρομοκρατία των αναρχοκομμουνιστών δεν θα σταματήσει το εθνικιστικό ποτάμι που έρχεται, όπως δεν το σταμάτησαν και οι φυλακές και οι δολοφονίες». Από τους γύρω δρόμους έγιναν συνολικά 11 προσαγωγές. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.